στην Πάτρα, το μεγαλύτερο οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου, την πόλη της Ελλάδας η οποία αποκαλείται η πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση, βρίσκεται η έδρα και εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξαποστάσεως προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και μεθόδους διδασκαλίας, κατάλληλα για τη μεθοδολογία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση, αποτελούν τους βασικούς σκοπούς και στόχους του Πανεπιστημίου. Είναι το μοναδικό δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει εξ ολοκλήρου σπουδές με τη μεθοδολογία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, παρέχοντας το δικαίωμα της μόρφωσης σε όλους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα σπουδών του απευθύνονται σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων και παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς η κατοικία χρησιμοποιείται όσο ο κύριος χώρος μάθησης. Ο φοιτητής επιλέγει το χρόνο μελέτης και το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και ο φοιτητής διαμορφώνει το μορφωτικό του περιβάλλον επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των σπουδών μέσα από ένα αρθρωτό σύστημα εκπαίδευσης. Κεντρικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα τμήματα των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, ακαδημαϊκών οργάνων, εγκαταστάσεων και εκτέλεσης έργων, ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, εκπαίδευσης, μητρώου φοιτητών, οικονομικών υποθέσεων και προσωπικού.
Σύντομα, οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου θα επεκταθούν, με την ολοκλήρωση και προσθήκη ενός καινούριου κτηρίου, το οποίο θα στεγάσει τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Το νέο αυτοκτηριακό συγκρότημα θα περιλαμβάνει και ένα τεχνολογικά πρωτοποριακό και σχεδιαστικά πρωτότυπο αμφιθέατρο για τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες του ΕΑΠ στην Πάτρα. Στην Πατρών Κλάους 278, λίγα μέτρα πριν τις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΕΑΠ, βρίσκεται η Μονάδα Διακίνησης Υλικού, η οποία αποτελεί βάση της συγκέντρωσης και αποστολής του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ προς τους φοιτητές του. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του ΕΑΠ. Η Εξαποστάσεως Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ αποτελεί ένα εξειδικευμένο τμήμα του Ιδρύματος, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη της κάλυψης των πληροφοριακών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου στο σύνολό της και όχι μόνο. Η βιβλιοθήκη έχει κύριο μέλημα την ανάπτυξη της συλλογής της, κατά προτεραιότητα σε ηλεκτρονικό υλικό αλλά και έντυπο, για την άμεση κάλυψη των αναγκών των χρηστών της. Παράλληλα, προσφέρει υπηρεσίες επιτόπιου και εξαποστάσεως δανεισμού ή διαδανεισμού, όπως επίσης και υπηρεσίες εκπαίδευσης των χρηστών της, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σχεδιασμένο να δώσουν άμεση λύση σε επίπεδο αναζήτησης υλικού, επίλυσης απορριών και εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, η βιβλιοθήκη φροντίζει να είναι κοντά στις ευπαθείς ομάδες μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες για αμαία. Με τις εκδηλώσεις και δράσεις που υλοποιεί, επιδιώκει να καταστεί ως βασικός εκπαιδευτικός και πολιτιστικός κόμβος τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας είναι μία από τις 4 σχολές του ΕΑΠ που συγκροτήθηκαν με τον ιδρυτικό του νόμο και η οποία ακαδημαϊκά υποστηρίζει τους κλάδους των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών, της πληροφορικής, του περιβάλλοντος και περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της διαχείρισης και κατασκευής τεχνικών έργων. Η ΣΘΕΤ, όπως και όλες οι σχολές του ΕΑΠ,
προσφέρει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της να μελετούν και να σπουδάζουν χωρίς να απεμπολούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, στοχεύοντας στο τέλος των σπουδών τους να κατακτήσουν σημαντικές και κέρυες επαγγελματικές, ερευνητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις στον ευρύτερο χώρο που επαγγελματικά δραστηριοποιούνται. Παρέχει υψηλή εργαστηριακή εκπαίδευση και έρευνα στα ενεργά εργαστήρια της βιολογίας, της χημίας, της πληροφορικής και στα ήδη θεσμοθετημένα εργαστήρια από το 2017 των εφαρμοσμένων μαθηματικών, της τεχνολογίας και πολιτικής ενέργειας και περιβάλλοντος, των τεχνολογιών αειφορικής διαχείρισης αποβλήτων, του κινητού και διάχυτου υπολογισμού και τέλος της ποιότητας και περιραίουσας νοημοσύνης. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών διαθέτουν γραφεία για τους διδάσκοντες και τα μέλη δέπτους στην έδρα του Πανεπιστημίου στην Πάτρα, αλλά και στο παράρτημα των Αθηνών. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, μία από τις πιο σημαντικές μονάδες του ΕΑΠ, υποστηρίζει και επικουρεί τα μέλη της κοινότητας του ΕΑΠ για τη δημιουργία, την υιοθέτηση, την πιστοποίηση και την υλοποίηση ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, αποτελεσματικής διδασκαλίας και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών. Το παράρτημα της Αθήνας στεγάζεται σε δύο κτίρια στο κέντρο των Αθηνών. Στο κτίριο των υπηρεσιών στεγάζονται η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο, το Γραφείο Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού, το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, ο Συνήγορος του Φοιτητή, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού Φοιτητών, καθώς και τα γραφεία μελών ΔΕΠ και των εκπροσώπων τους. Το κτίριο της Διοίκησης, στην πλατεία Κάνικος, περιλαμβάνει τα γραφεία του Προέδρου και της Γραμματείας του, των Αντιπροέδρων, των Κοσμητόρων και των Νομικών Συμβούλων. Επίσης, στεγάζεται το Γραφείο Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας, ενώ περιλαμβάνεται και αίθουσα εκδηλώσεων. Το κτίριο της Διοίκησης, ένα νεοκλασικό κόσμημα στην πλατεία Κάνικος, αποτελεί χώρο συναντήσεων, συνεδριάσεων, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων.